Μια συνεδρίαση μονοθεματική στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΙΑ που αφορά ουσιαστικά τον προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με την περίοδο που διανύουμε και το πώς θα διαχειριστούμε το νερό έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Δώστε μας έτσι την εικόνα της συνεδρίασης και τη φιλοσοφία της. Πολύ σωστά το αναφέρατε. Πράγματι, τη Δευτέρα που μας πέρασε, κάναμε μια συνεδρίαση ως Διοικητικό Συμβούλιο. Συμμετείχαμε τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητήσουμε ένα προγραμματισμό για το έτος 2022, λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι τώρα που μιλάμε οι βροχοπτώσεις είναι κάτω από 15 εκατοστά, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο μπροστά μας και πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Με αίσθημα ευθύνης συζητήσαμε επί αρκετή ώρα, μια εισήγηση η οποία ήταν από την υπηρεσία και δική μου. Υπήρχαν 11 σημεία τα οποία συζητήσαμε και στο τέλος αποφασίσαμε οι 10 από τους 11 συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόνο ο κύριος Αγιοργούσης και ο συνδυασμός του κύριου Καραβασίλη δεν ψήφισαν αυτή την πρόταση. Εμείς λοιπόν τι ψηφίσαμε και τι βάλαμε ως προτεραιότητες. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους κατοίκους και δημότες της Χίου είναι ότι πρέπει πάση θυσία να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος Κόρη Γεφύρη. Όσο το Κόρη Γεφύρη μένει ανενεργό, θα υπάρχει πρόβλημα σε όλη τη Χίο και δεν τιμάει κανένα στο νησί μας. Επίσης και για τον Κατράρι ισχύει το ίδιο, να γίνουν βελτιωτικές ενέργειες για να μπορέσει και αυτό να λειτουργήσει ως φράγμα. Η δεύτερη προτεραιότητά μας ήταν οι υπάρχουσες αφαλατώσεις, οι οποίες είναι 9 τον αριθμό. Σήμερα που μιλάμε και είναι μήνας Δεκέμβριος, λειτουργούν όπως λειτουργούσαν το μήνα Αύγουστο, διότι δεν έχει βρέξει καθόλου. Οι αφαλατώσεις λοιπόν, οι 9, μας δίνουν 1.250.000 κυβικά νερό το χρόνο, το οποίο το παίρνουμε άμεσα και το δίνουμε προς κατανάλωση. Εάν λοιπόν, όπως ισχυρίζεται η άλλη πλευρά, δεν λειτουργούν αυτές οι αφαλατώσεις, σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Χίου δεν θα έχουν το νερό το οποίο χρειάζεται. Είπαμε λοιπόν για τις αφαλατώσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και προσπαθούμε να εντάξουμε μέσα στο ΕΣΠΑ την αντικατάσταση των μονάδων που βρίσκονται στο θόλος να μπουν πιο καινούργιες και πιο σύγχρονες. Το τρίτο θέμα μας ήταν να προσπαθήσουμε τις γεωτρήσεις, οι οποίες είναι η δεύτερη πηγή υδροδότησης της Χίου, είναι οι αφαλατώσεις και οι γεωτρήσεις, να μπορέσουν και αυτές οι γεωτρήσεις να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν τη φετινή χρονιά, με μια μεγάλη προσοχή και με μια μεγάλη φιδό, για να μπορέσουμε να υδροδοτούμε κανονικά τον πληθυσμό της Χίου. Επίσης, να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες ιδιωτικές γεωτρήσεις για τις οποίες έχουμε μια συνεργασία θεσμοθετημένη και πληρώνουμε το νερό το οποίο παίρνουμε. Ακόμα ένα μεγάλο έργο ύψους 1.000.000, το οποίο είναι να συνδεθούν οι γεωτρήσεις που βρίσκονται στη λεκάνη του Κορακάρι προς το Βαρβάσι, να μπορέσει να πηγαίνει το νερό από ένα ενιαίο δίκτυο μέσα, να μπορούμε να υδροδοτούμε πιο εύκολα την πόλη και τον Βροντάδο, και διάφορα άλλα πράγματα, όπως είναι να ενισχύσουμε την τηλεμετρία για να μπορέσουμε να ελέγχουμε όλο το σύστημα σε όλο το νησί πάνω, και να προσπαθήσουμε στα καινούργια μας έργα, τα οποία εντάσσονται, να γίνονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ούτως ώστε να έχουμε εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας. Αυτό ήταν το πλαίσιο των αποφάσεών μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Ξανατονίζω ότι το αποφάσισαν οι 10 από τους 11 που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε να το υλοποιήσουμε.